Απόγευμα σε όλους. Ναι, επιστρατεύσαμε και την Τζοάννα. Τώρα έτσι που πώς άκουσες αυτή την απόφαση του πατέρα σου Τζοάννα ότι αποχωρεί από την πολιτική και πλέον θα έχει περισσότερο χρόνο έτσι να κάνει κάποια δικά του πράγματα. Κοίτα, σίγουρα νομίζω καιρός ήταν. Ο κύκλος σου έκλεισε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πότε κλείνει ο κύκλος σου και να μπορείς να φύγεις με το κεφάλι ψηλά, που σαν είπε τώρα. Και σίγουρα συμφωνώ ότι είσαι εκεί γεμάτος και σίγουρα μπορεί να φύγει και με το κεφάλι ψηλά, αλλά και να κοιτά τους άλλους στα μάτια για το έργο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι καιρός νομίζω να αρχίσει να βλέπει και ο ίδιος τον εαυτό του, τα δικά του θέλω, τα χόμπι του. Θα ζήσει τη ζωή του. Ναι. Θα σε πάρει στην Ακρόπολη, Τζοάννα, μας έχει πει. Την πήρα. Θα την ξαναπάρεις. Τώρα να πιάσει τον άντρα της και να πάει μόνη του. Εγώ θα πάω μόνο του. Κοίτα, είμαι σίγουρη ότι τώρα θα ξεκουραστεί, θα ξαναγνωριστεί με τον εαυτό του, να κάνει τα χόμπι του και όλα αυτά που για χρόνια δεν είχε χρόνο να κάνει. Αλλά, Νατάσα μου, το υπογράφω ότι η αγάπη του για αυτόν τον τόπο, η αληθινή αγάπη για αυτόν τον τόπο, δεν θα τελειώσει εδώ όσο και αν το λέει. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι θα εξακολουθήσει να είναι πιστός στρατιώτης. Όποτε χρειαστεί, όποιος τον χρειαστεί, θα δώσει τις συμβουλές του, την άποψή του. Άρα, εντάξει, φεύγει αλλά δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ θα είναι. Ακούγεσαι και είσαι περήφανη για τον πατέρα σου. Εγώ θέλω να ακούσω τι έχεις να του πεις εδώ στο στούντιο και να μοιραστείς μαζί μας κάτι συγκεκριμένο από τον πατέρα σου. Νατάσα μου, εγώ νομίζω ότι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο μπροστά σε όλα τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος τις τελευταίες εβδομάδες που έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του. Είναι πάρα πολύ εκπληκτικό να βλέπεις πόσο πολύ κόσμος εκτιμούσε τον Κασουλίδη, τον παπά μου. Κόσμος από Κύπρο, από εξωτερικό, από διάφορες παρατάξεις. Κόσμος που μπορεί να τον ξέρει πάρα πολύ λίγο, απλά που μπορεί να τον βλέπει στην τηλεόραση. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο αποχαιρετιστήριο στον κύκλο του σαν πολιτικός να ακούει τόσο όμορφα λόγια από αυτόν τον κόσμο που μας παστέλει έτσι από την καρδιά του για να του πούν το ευχαριστώ τους. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα σας πω να φύγει η Τζοάννα όμως πρώτα και μετά να σας... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζοάννα. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Εγώ αστείευα και έλεγα ότι είμαι από τους λίγους που πριν να πεθάνω, όταν θα πεθάνω, έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Υποσχεθήκατε να γράψετε. Όχι, άκου. Θα ξέρω τι θα έχει μέσα ο επικίδιος. Τούτα όλα που ακούω. Παναγιά μου. Όχι. Είπαμε, είναι η τρίτη πλέον φάση της ζωής που πρέπει και οφείλει να ζήσει ο κάθε άνθρωπος.